Και ήρθε η ώρα για κουραμπιέδες. Το κλασικό γλύκισμα των Χριστουγέννων. Δεν γίνεται να μην έχουμε κουραμπιέδες για τα Χριστούγεννα. Σήμερα θα κάνουμε κουραμπιέδες με μια πιο ενδιαφέρουσα συνταγή. Ουσιαστικά θα γεμίσουμε τις κουραμπιέδες με σοκολάτα. Οπότε, θα γίνουν καταπληκτικοί ακριβώς, απλά θα έχουν και σοκολάτα μέσα. Μην νομίζετε ότι θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Κανονική συνταγή για κουραμπιέδες plus σοκολάτα. Απλά δεν μπορούμε να βάλουμε κατευθείαν μέσα κομματάκια σοκολάτας. Πρέπει να κάνουμε μία γκανά σοκολάτας να βάλουμε μέσα για να είναι ευχάριστο το αποτέλεσμα, να είναι πιο βελούδινη η υφή της σοκολάτας μέσα. Για τους κουραμπιέδες γεμιστούς με σοκολάτα θα χρειαστούμε: για την γκανά, 300 γραμμάρια κουβερτούρα Nestlé Dessert και 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος. Για τους κουραμπιέδες θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 220 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας, 1 κουταλάκι του γλυκού εκχύλισμα πικραμύγδαλου, μισό κουταλάκι του γλυκού ανθόνερο, 900 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 1 πρέζα αλάτι και 200 γραμμάρια αμύγδαλο φιλέ καβουρδισμένο. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 20 γραμμάρια ανθόνερο και 200 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με την γκανάζ. Σε ένα μπολάκι θα ρίξουμε 300 γραμμάρια Nestlé Dessert κουβερτούρα με φυσικό εκχύλισμα βανίλιας Μαδαγασκάρης. Κόβεται εύκολα, λιώνει πολύ εύκολα και όταν χρησιμοποιείτε ποιοτική κουβερτούρα δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχετε σε ό,τι και να φτιάχνετε και αυτό πρέπει να το θυμάστε. Λοιπόν, χρειαζόμαστε 300 γραμμάρια, οπότε χρειαζόμαστε μια μισή συσκευασία. Πολύ εύκολα φαίνεται από το πλάι. Κόβουμε εδώ και είμαστε σίγουροι ότι η συνταγή μας είναι ακριβώς μετρημένη. Λοιπόν, όπως είναι, θα πάρετε τη σοκολάτα σας. Κοιτάξτε εδώ, όταν ακούτε κλακ καθώς κόβετε τη σοκολάτα, σημαίνει πως η σοκολάτα μας είναι ποιοτική. Και εδώ πέρα έχουμε την πιο ποιοτική σοκολάτα. Λοιπόν, κόβουμε τα 100. Μπορείτε να κάνετε τη διαδικασία με την κανάς και κανονικά με κατσαρολάκι. Ουσιαστικά αυτό που θα κάνετε είναι να ζεστάνετε την κρέμα γάλακτος και να προσθέσετε μέσα στη σοκολάτα, να αφήσετε 30 δευτερόλεπτα και μετά να ανακατέψετε. Λοιπόν, άλλη μία πλάκα σοκολάτας. Κοιτάξτε πόσο γυαλιστερή είναι. Όσο πιο γυαλιστερή η σοκολάτα, επίσης τόσο πιο καλή η σοκολάτα. Εδώ. Και πολύ απλά ρίχνουμε μέσα την κρέμα γάλακτος και χρειάζεται περίπου 2 με 2,5 λεπτά στα 800 βάτους στο φούρνο μικροκυμάτων. Αλλά πριν βάλουμε στα μικροκυμάτα, τι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε, φίλε Διονύση? Καλά, με είδες που το έκανε, γι' αυτό το είπες. Δεν πιάνεται σωστή απάντηση. Στο λέω για να το ξέρεις. Στους πόσους βαθμούς τα μικροκυμάτα? 800 βατ, 2 με 2,5 λεπτά και αυτό είναι σχετικό. Όταν δούμε ότι φουσκώνει η μεμβράνη προς τα πάνω, σημαίνει πως είναι έτοιμο. Γιατί καμιά φορά διαφέρουν φούρνοι μικροκυμάτων με φούρνους μικροκυμάτων. Οπότε, ξεκινήστε με 2 λεπτά και βλέπετε αν χρειάζεται λίγο παραπάνω. Και η γκανάζ μου είναι έτοιμη και η Παναγία μου. Θυμηθείτε ότι όταν δείτε να φουσκώνει η μεμβράνη, σημαίνει πως είναι έτοιμη. Ξεσκεπάζουμε και πολύ απλά πάρτε ένα κουταλάκι και ανακατέψτε. Η γκανάζ θα πάρει λίγο ώρα μέχρι που να γυαλίσει, αλλά μόλις γυαλίσει και γίνει έτσι sexy, τότε είναι έτοιμη. Δεν έχει καμία σχέση με τις κλασικές γκανάζ. Η κλασική γκανάζ γίνεται με ίση αναλογία σοκολάτας και κρέμα γάλακτος. Εδώ πέρα βάλαμε λιγότερη κρέμα γάλακτος γιατί θέλουμε να γίνει πιο σφιχτή η γκανάζ. Θέλουμε να κρατήσει μέσα στις κουραμπιέδες. Άμα την κάνουμε αραιή, καθώς θα ψήνουν την κουραμπιέδα, θα βγει απ' έξω και θα χαθεί. Κοιτάξτε εδώ πώς άρχισε να γυαλίζει. Ωραία. Τέλειο. Α, αυτή είναι η γκανάζ. Δεν παίζουμε εδώ πέρα. Για να φτιάξετε γκανάζ χρειαζόστε ποιοτική σοκολάτα και ποιοτική κρέμα γάλακτος. Μην κάνετε τσιγκουνιά σε τίποτα από τα δύο. Μεταφέρετε όπως είναι το μείγμα σας σε ένα καθαρό μπολάκι και κρύο, γιατί θέλουμε γρήγορα να κρυώσουμε την γκανάζ μας. Οπότε μπορείτε και ακόμα την γκανάζ να την κάνετε και την προηγούμενη μέρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Σε περίπτωση που την κάνετε την προηγούμενη μέρα, θα βάλετε στο ψυγείο και την αφήσετε μέσα να κρυώσει καλά. Σε περίπτωση που την κάνετε όμως εκείνη την ημέρα, που θα φτιάξετε τις κουραμπιέδες, τότε αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε λίγο μεμβράνη, να φροντίσετε να εφάπτετε πάνω στη σοκολάτα. Και πού πρέπει να βάλουμε, Διονύση? Βρε αθεόφοβε. Ποιο ψυγείο, εσύ δεν το ετοίμασες? Στην κατάψυξη πρέπει να το βάλουμε, στο φούρνο λέει. Αν βάλουμε αυτή την κανάλα στο φούρνο, τι θα βγει? Ο Χριστός και η Παναγία. Αυτός ο άνθρωπος είναι σε κάθε επεισόδιο εδώ και δεν ξέρει καν πώς να ρίχνει αλάτι στο φαγητό του. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, στην κατάψυξη και πάμε να φτιάξουμε τις κουραμπιέδες μας κατευθείαν.
Η γκανάζ μου είναι μέσα, το μίξερ πρέπει να πάρει φωτιά και αυτό που θέλω να κάνετε είναι κάτι πολύ πολύ απλό. Λοιπόν, να σας πω ότι οι κουραμπιέδες φτιάχνονται με δύο είδη βουτύρων. Το κλασικό βούτυρο, το λιωμένο, αυτό το κατσικίσιο που λέμε, είναι το κατεξοχήν βούτυρο που χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε τις κουραμπιέδες. Αυτό το βούτυρο μας βγάζει έτσι πιο δυνατό αποτέλεσμα στις κουραμπιέδες και σε κάποιους δεν αρέσει. Αυτό που μπορείτε να κάνετε αντί για να χρησιμοποιήσετε εκείνο το βούτυρο είναι να χρησιμοποιήσετε το κλασικό, το βούτυρο αγελάδος, το βουτυράκι που έχουμε στα ψυγεία. Όχι μαργαρίνη, σε καμία περίπτωση δεν βάζουμε μαργαρίνη, βάζουμε βούτυρο ποιοτικό. Και αυτό που θέλω να κάνετε είναι να αφήσετε το βούτυρο πραγματικά να φτάσει στη θερμοκρασία δωματίου. Άμα το βούτυρό μας είναι παγωμένο, η συνταγή δεν θα πετύχει. Θέλουμε να χτυπήσουμε το βούτυρο πολύ καλά μαζί με τη ζάχαρη, να αφρατέψει, να πάρουμε αυτό το τέλειο αποτέλεσμα και στη συνέχεια να φτιάξουμε τις κουραμπιέδες. Άμα δεν κάνουμε αυτή τη διαδικασία, δεν θα φουσκώσει ποτέ το βούτυρο, δεν θα αφρατέψει ποτέ το βούτυρο, με αποτέλεσμα να μην αφρατέψουν ποτέ οι κουραμπιέδες και να χρειάζεται να βάλουμε ή baking powder μέσα ή κάποιο άλλο διωγγωτικό, ένα αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Άμα θέλετε να πάτε με την κλασική συνταγή, πρέπει να δώσετε σημασία στο βούτυρο και να αφήσετε να είναι στη θερμοκρασία δωματίου. Ρίχνουμε και την άχνη ζάχαρη μέσα. Θα ρίξετε και τη βανίλια. Προαιρετικά, σε περίπτωση που έχετε στο ράφι σας, άμα έχετε στην κουζίνα σας, προσθέσετε λίγο εκχύλισμα πικραμύρδαλο. Βοηθάει πάρα πολύ στη γεύση, γιατί ούτως ή άλλως βάζουμε αμύγδαλα μέσα στη συνταγή μας και το πικραμύρδαλο βοηθάει πάρα πολύ. Και αυτό που θέλουμε να ρίξουμε μέσα είναι ανθόνερο. Το ανθόνερο είναι το χαρακτηριστικό άρωμα που έχουν οι κουραμπιέδες. Θα ρίξουμε λίγο μέσα στο βούτυρο και στη συνέχεια θα ψεκάσουμε καθώς θα βγάλουμε τις κουραμπιέδες μέσα από το φούρνο. Πολύ σημαντικό εδώ πέρα είναι να κλείσετε το μίξερ σιγά σιγά στην αρχή, λίγο να ανακατευτεί η άχνη, μην την πετάξει έξω. Δυναμώνετε και φεύγετε για ένα καφεδάκι 20 λεπτό, κάπου εδώ πέρα δίπλα, μέχρι που να αφρατέψει καλά το μείγμα. Πριν από τα 20 λεπτά και δεν θα γυρίσετε, θα πάτε να πιείτε έναν καλό καφέ και μετά από 20 λεπτά θα γυρίσουμε για να φτιάξουμε τις κουραμπιέδες. Το χαρακτηριστικό γλυκό των Χριστουγέννων, ο κουραμπιές, πρωτοεμφανίστηκε στην Περσία τον 7ο αιώνα. Την πατρότητά του διεκδικεί και ο Λίβανος. Γλυκό διαδεδομένο στην Ελλάδα, την Τουρκία και τις Βαλκανικές χώρες. Η λέξη προέρχεται από την τουρκική λέξη κουραμπιέ, που σημαίνει ξηρό μπισκότο. Ένα είδος κουραμπιέ υπάρχει και στην Ισπανία με την ονομασία πολβορών. Και μετά από αρκετό χτύπημα, το βούτυρο μεταμορφώνεται. Και από απλό βουτυράκι γίνεται αυτή η υπέροχη σαντιγή. Κοιτάξτε το πόσο ωραίο που είναι. Είναι φανταστικό. Αρκεί να δώσουμε χρόνο στο βούτυρο και το βούτυρο θα μας ανταμείψει πραγματικά. Γιατί το χτυπήσαμε πολλή ώρα. Όταν έχουμε υπομονή, το βούτυρο πραγματικά γίνεται ένα άλλο υλικό. Σε περίπτωση που δεν γίνει το βούτυρο έτσι όπως βλέπετε εδώ πέρα, τότε θα χρειαστεί σίγουρα να βάλουμε κάποιο διωγγωτικό μέσα στα αλεύρι για να φουσκώσουν παραπάνω οι κουραμπιέδες μας. Λίγο baking powder ή ακόμα να χρησιμοποιήσουμε μέρος του αλευρού με αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Τώρα, ήρθε η ώρα να αναμίξουμε τα υλικά. Πολύ απλά θέλουμε δύο γαντάκια. Η αγαπημένη μου στιγμή. Να σας πω από πριν ότι όταν ανακατεύουμε το μείγμα για τις κουραμπιέδες, φαίνεται ότι κάτι δεν πάει καλά και ότι δεν είναι δεμένο. Έτσι πρέπει να είναι για να βγουν σωστοί οι κουραμπιέδες. Σε περίπτωση που δέσει πολύ το μείγμα, τότε δεν θα έχουμε αυτό το αφράτο αποτέλεσμα που ουσιαστικά με το που βάλεις τον κουραμπιέ μέσα στο στόμα, παφ, εξαφανίζεται. Τώρα, θέλουμε αλατάκι. Θα ρίξω αλάτι μέσα στο αλεύρι. Θα ανακατέψω καλά, εδώ. Και θα ρίξω αλεύρι μέσα στο βούτυρο. Και μαζί με το αλεύρι έχω καβουρδίσει εδώ πέρα το αμύγδαλο φιλέ. Θέλω να σπάσετε το αμύγδαλο. Μην τα αφήσετε έτσι ολόκληρο κομμάτια, γιατί θα είναι δύσκολο στο να πλάσουμε τις κουραμπιέδες. Σπάστε το. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κανονικό αμύγδαλο, δεν με πειράζει, αρκεί να έχετε καβουρδίσει πάρα πολύ καλά. Άμα βάλουμε το αμύγδαλο μέσα στο μείγμα χωρίς να είναι καβουρδισμένο, χάνουμε τη μισή συνταγή, χάνουμε τη μισή γεύση. Και βέβαια νιώθεις πολύ περισσότερο το αμύγδαλο μέσα στη συνταγή βάζοντας λίγο. Γιατί κανονικά οι κουραμπιέδες θέλουν πολύ αμύγδαλο και γενικά βγαίνει ακριβή η συνταγή. Βάλαμε το βούτυρο, βάλαμε και το αμύγδαλο. Ας κάνουμε λίγο οικονομία. Βάζω μέσα και το αμύγδαλο. Εδώ. Και τώρα πολύ απαλά, χωρίς να βιάζομαι και όπως βλέπετε το κάνω με γάντια. Γιατί δεν θέλω να μεταφέρω τη θερμοκρασία από τα χέρια μου μέσα στο βούτυρο και το λιώσω. Ανακατεύω. Είναι τόσο αφράτο, κοιτάξτε εδώ. Το βούτυρο έχει γίνει πραγματικά σαν σαντιγί. Θέλω να ανακατέψω πολύ ελαφριά. Να πάρω από κάτω το βουτυράκι, να ανακατέψω μαζί με το αλεύρι. Και εδώ πέρα είναι όλο το μυστικό της συνταγής. Σε περίπτωση που δεν κάνετε το βούτυρο έτσι, δεν θα έχουμε αφράτους κουραμπιέδες. Κοιτάξτε εδώ. Παναγία μου. Δεν υπάρχει. Είναι σαν να βάζεις σε φρέσκο χιόνι, μόλις να χιόνισε το χέρι σου μέσα. Πραγματικά
Είναι ακριβώς η ίδια αίσθηση, Παναγία μου. Και αυτό ήταν όλο. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι το μείγμα μέσα. Το βλέπετε? Είναι τόσο αφράτο, πραγματικά θέλεις να το φας όπως είναι. Αυτή είναι η κλασική συνταγή για κουραμπιέδες. Εμείς θα τους κάνουμε όμως με σοκολάτα. Γι' αυτό το λόγο παίρνω την κανάς μέσα από την κατάψυξη. Εδώ. Και αυτό που θα κάνω είναι να φορέσω ξανά γάντια, καθαρά γάντια. Και παίρνω κατευθείαν ένα ταψάκι μπροστά μου, εδώ. Παίρνω ένα μικρό κουταλάκι, εδώ. Και έτσι όπως είναι παγωμένη η σοκολάτα, κοιτάξτε, η γκανάς. Βγάζω ένα μικρό κομματάκι, περίπου στο μέγεθος του φουντουκιού θέλω να γίνει, και κάνω ένα μικρό μπαλάκι. Εδώ, το βλέπετε? Για το που κάνω αυτό το μπαλάκι, παίρνω 30 γραμμάρια από το ζυμάρι μου, εδώ. Άμα το κάνετε σωστά, θα βγει ακριβώς τέλειο. Βάζω μέσα τη σοκολάτα, τη λίγο, εδώ. Και ο κουραβιάς μου είναι εδώ. Πατάω λίγο με τα χέρια μου και πάντα μα πάντα πατάμε με το δάχτυλο λίγο στη μέση. Εδώ. Γιατί βοηθάει στο να φουσκώσει ομοιόμορφα και να γίνει σωστός ο κουραβιές. Με τον ίδιο τρόπο θα ετοιμάσω και τα υπόλοιπα. Κοιτάξτε πώς απλά. Και το πρώτο μας ταψάκι είναι έτοιμο. Να σας πω ότι έχω φάει ήδη το μισό ζυμάρι κατευθείαν έτσι όπως θα φτιάχνω. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος σε 180 βαθμούς και θα ψήσω για 30 με 35 λεπτάκια. Όση ώρα ψήνεται το πρώτο ταψί, θα ετοιμάσω το δεύτερο και πάει λέγοντας. Δεν θέλουμε να βάλουμε πολλά ταψιά μέσα στο φούρνο. Θέλουμε να βγουν golden, χρυσαφένια, τράγανα, υπερσέξι τα κουραμπιεδάκια μας. Οπότε υπομονή, η όλη διαδικασία θέλει λίγη ώρα, αλλά στο τέλος θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πάμε για το δεύτερο ταψί. Λαλαλα! Και οι κουραμπιέδες μας είναι έτοιμοι! Μυρίζει υπέροχα, το βούτυρο έχει ψηθεί τέλεια στο φούρνο και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε μια τέλεια πιατέλα για να στήσουμε τους κουραμπιέδες μας. Η διαδικασία για να φτιάξουμε τους κουραμπιέδες είναι πάρα πολύ απλή. Ξέρω, φαίνεται λίγο αστείο ότι βάζω αποσμητικό, αλλά δεν βάζω αποσμητικό, είναι το ανθόνερο. Είναι καινούργια συσκευασία, έτσι βγαίνει πια στο σούπερ μάρκετ και είναι πολύ πιο εύκολη στη χρήση. Οπότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ψεκάσετε με ανθόνερο. Δεν τσιγκουνευόμαστε ανθόνερο, βέβαια άμα δεν σας αρέσει πολύ, βάζετε λιγότερο και πάμε να στήσουμε τις κουραμπιέδες. Πολύ απλά, βάζουμε μία στρώση από κουραμπιέδες, εδώ, και μαντέψτε. Θα χιονίσει. Έτσι πρέπει να γίνει, να ρίξουμε αρκετή άχνη, μην λυπηθείτε. Πρέπει ουσιαστικά να ψάχνεις τους κουραμπιέδες μέσα από την άχνη, όπως ακριβώς γίνεται όταν ψάχνουμε τις αντζούγες μέσα από τα λάτι. Το πιάστε το υπονοούμενο. Ακριβώς το ίδιο πράγμα θέλω να δω. Οπότε ρίχνουμε μία στρώση από κουραμπιέδες και συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Σιγά σιγά, σηκώνοντας την κατασκευή μας από κουραμπιέδες. Για να έχουμε πολύ ζαχαρένια και σοκολατένια Χριστούγεννα, πρέπει να κάνουμε αυτή ακριβώς η συνταγή. Και όταν φτιάχνουμε κουραμπιέδες, κατά έναν περίεργο τρόπο, όταν τους φτιάχνουμε μέσα μας, τραγουδάμε χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Τέλεια. Για τους κουραμπιέδες γεμιστούς με σοκολάτα. Φτιάχνουμε πρώτα την γκανάς, βάζοντας ένα μπολ την κουβερτούρα σε κομμάτια και την κρέμα γάλακτος. Καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και τη βάζουμε στον φούρνο μικροκυμάτων στα 800 βατ για 2 με 2,5 λεπτά. Στη συνέχεια τη βγάζουμε, ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει η σοκολάτα, τη μεταφέρουμε σε άλλο μπολ, την καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και τη βάζουμε στην κατάψυξη να παγώσει. Για τους κουραμπιέδες, βάζουμε στον κάδο του μίξερ το βούτυρο, την άχνη ζάχαρη, το εκχύλισμα βανίλιας, το εκχύλισμα πικραμύγδαλου, το ανθόνερο και χτυπάμε για 20 λεπτά μέχρι να φρατεύσει το μείγμα. Προσθέτουμε το αλεύρι ανακατεμένο με το αλάτι, το φιλέ αμυγδάλου σπασμένο και ανακατεύουμε απαλά με το χέρι μέχρι να απορροφηθεί το αλεύρι και να γίνει μια σφιχτή ζύμη. Για τη σύνθεση, πλάθουμε σε μικρά μπαλάκια 30 γραμμάρια από τη ζύμη, προσθέτουμε στο κέντρο ένα μικρό μπαλάκι από την γκανάς και καλύπτουμε με τη ζύμη. Βάζουμε τους κουραμπιέδες σε ταψί με λαδόκολλα. Πιέζουμε ελαφρώς με το δάχτυλο τους κουραμπιέδες για να φουσκώσουν ομοιόμορφα και τους ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 30 με 35 λεπτά. Αφού ψηθούν, τους αφήνουμε να κρυώσουν, ψεκάζουμε με ανθόνερο, πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη και σερβίρουμε. Και ο κουραμπιές είναι αμαρτία να προσπαθείτε να το φάτε σιγά σιγά και κάπως έτσι.
δεν τρώγεται. Ο κουραμπιές για να παγωθεί σωστά. Το δύσκολο μετά από ολόκληρο κουραμπιέ είναι να μιλήσεις. Γιατί είναι σχεδόν αδύνατο. 4 ποτηράκια νερό. Αυτό που έχω να πω είναι πάρα πολύ μπουτυρένη, είναι πάρα πολύ ισορροπημένη, είναι πάρα πολύ αφράτη. Και στη μέση, δεν ξεχάσετε τι βάλαμε, βάλαμε σοκολάτα. Η σοκολάτα ουσιαστικά πάει τις κουραμπιέδες σε άλλο επίπεδο. Εκεί πέρα που πάντα όταν τρως ένα κουραμπιέ λιγώνεσαι και λες πω πω, ήταν πάρα πολύ γλυκό, δεν μπορώ να φάω άλλο, αλλά παίρνεις άλλο ένα. Με τη σοκολάτα δεν θα πεις ποτέ ότι λιγώνεσαι, οπότε δεν θα σταματήσεις να παίρνεις. Ένα πράγμα περίεργο, θα τρως κουραμπιέδες μέχρι που πραγματικά να τελειώσουν. Καταπληκτική συνταγή που πρέπει φέτος οπωσδήποτε να δοκιμάσετε.